Με λένε Θανάση Καμπαγιάννη, είμαι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθήνας με την παράταξη Εναλλακτική Παρέμβαση Δικηγορική Ανατροπή. Εδώ και κάποιες εβδομάδες ο Δικηγορικός Συλλόγος Αθήνας έχει πάρει απόφαση μαζί με πλήθος άλλων φορέων, υποστηρίζοντας τα αιτήματα των κρατουμένων και των σοφρονιστικών υπαλλήλων για μέτρα υγιεινής και ασφάλειας στις φυλακές, αλλά ταυτόχρονα και για μέτρα αποσυμφόρησης. Όπως είναι γνωστό, υπάρχουν αυτή τη στιγμή και πριν από τον κορονοϊό, πολλό δε μάλλον αυτή την περίοδο της πανδημίας, συνθήκες συμφόρησης στα σοφρονιστικά καταστήματα, τα οποία λειτουργούν πάνω από την πληρότητά τους. Υπάρχουν περίπου 1.500 με 2.000 κρατούμενοι παραπάνω από τους κρατούμενους που προβλέπονται στα σοφρονιστικά καταστήματα, ενώ υπάρχουν συγκεκριμένες φυλακές οι οποίες λειτουργούν στο 200 και το 250% της πληρότητάς τους. Για τον λόγο αυτό, οι κρατούμενοι έχουν κινητοποιηθεί ειρηνικά, έχουν αξιώσει μέτρα αποσυμφόρησης, όπως συμβαίνει αυτή τη στιγμή σε ένα πλήθος χωρών και κρατών στην Ευρώπη και στον κόσμο, και όπως είναι η διεθνής κατεύθυνση που δίνουν όχι μόνο μη κυβερνητικές οργανώσεις, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, αλλά και το Συμβούλιο της Ευρώπης και η ίδια η Κομισιόν μέσω του Επιτρόπου των Υπουργών Δικαιοσύνης. Δυστυχώς, η ελληνική κυβέρνηση έχει ακολουθήσει αποκλειστικά μια πολιτική καραντίνας, πλήρους αποκλεισμού δηλαδή, και αφαίρεσης οποιοδήποτε δικαιώματος από τους κρατούμενους, δηλαδή επισκεπτηρίου, άδειας, εκπαιδευτικής δραστηριότητας. Έχουν στην πραγματικότητα όλα ανασταλεί, προκειμένου να μην υπάρξει κρούσμα, να μην σημειωθεί κρούσμα στο εσωτερικό των καταστημάτων, χωρίς όμως να αξιοποιεί το χρονικό διάστημα το οποίο κέρδισε και το οποίο υπέμειναν οι κρατούμενοι την αφαίρεση όλων αυτών των δικαιωμάτων, προκειμένου να υπάρξουν αποφάσεις αποσυμφόρησης. Αυτός εξάλλου ήταν και ο λόγος για τον οποίο η κυβέρνηση εκδικητικά μετήγα για τον κρατούμενο Βασίλη Δημάκη, ο οποίος το μόνο του που έκανε, το μόνο του παράπτωμα ήταν ότι εκπροσώπησε τα συγκεκριμένα αιτήματα των κρατούμενων στις συναντήσεις που είχαν επιτροπές τους με εκπροσώπους του Υπουργείου. Από τη δική μου την πλευρά, αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι είναι επίγον να σκεφτόμαστε σε μια εποχή πανδημίας όχι μονάχα τους ανθρώπους που βρίσκονται έξω από τα σοφρονιστικά καταστήματα, αλλά μέσα σε αυτά. Είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι κατεξοχήν ευάλωτος πληθυσμός υγειονομικά καταπονημένος. Η εκδήλωση κρούσματος του κορονοϊού μέσα στις φυλακές, με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου ιού, αλλά και με τις συνθήκες συμφόρησης και έλλειψης στην πραγματικότητα υγιεινής και ασφάλειας που επικρατούν στα καταστήματα, μπορεί να αποβεί ολέθρια. Και γι' αυτό τον λόγο πάντοτε σε αυτή την περίοδο, την περίοδο της πανδημίας, μια περίοδο που χρειάζεται ένα αυξημένο αίσθημα κοινωνικής ευθύνης και κοινωνικής αλληλεγγύης, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να ξεχνάμε εκείνους τους πληθυσμούς, τους κρατούμενους, τους πρόσφυγες, τους μετανάστες, τους άστεγους, τους τοξικοεξαρτημένους, που μπορούν να αποτελέσουν πολύ πιο εύκολα στόχο και μπορεί να πέσουν θύμα της πανδημίας. Για τον λόγο αυτό επαναλαμβάνουμε το αίτημά μας για λήψη άμεσων μέτρων υγιεινής, ασφάλειας και αποσυμφόρησης των ελληνικών σοφρονιστικών καταστημάτων.